Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε τέτοιου είδους νομοσχέδια, τα οποία συνοδεύονται από τροπολογίες για τις οποίες θα αρχίσω να διαμαρτύρομαι εντόνως, κύριε Υπουργέ, έχουν την μορφή αυτοτελών νομοσχεδίων. Δεν θυμάμαι, έχω 15 χρόνια περίπου στη Βουλή. Είναι η πολλωστή φορά που εμφανίζεται μία τροπολογία η οποία θα μπορούσε να είναι αυτοτελές νομοσχέδια. Εκτός αν θεωρούμε ότι με αφορμή τις πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις και διαρρυθμίσεις που θέλετε να κάνετε για να καλύψετε πραγματικές και υπαρκτές ανάγκες των δικαστηρίων, μπορούμε να συζητήσουμε με τη διαδικασία μιας τροπολογίας κυριολεκτικά στο πόδι το διαχωρισμό του εφετείου, ειδικά των Αθηνών, σε πολιτικό και σε ποινικό. Και αρχίζω από την τροπολογία. Η διαδικασία των συζητήσεων και της πρώτης και της δεύτερης ανάγνωσης στην Επιτροπή, ιδιαίτερες τοποθετήσεις έχουν γίνει και είναι εξαιρετικά αναλυτικές και είναι και καταγεγραμμένες. Άλλωστε γι' αυτό ακολουθείται, υποτίθεται, και η διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης. Αλλά όταν μετά τη δεύτερη ανάγνωση έρχεστε εδώ και μας λέτε να χωρίσουμε το εφετείο σε πολιτικό και ποινικό τμήμα, θα πρέπει να ακούσετε και μία κριτική λίγο βαθύτερη. Θα κάνω τεράστια προσπάθεια να αποφύγω από την αρχή της συζήτησης τη συμμετοχή μου σε κοινοβουλευτικό τρολάρισμα. Έχει καταστεί δυστυχώς το βήμα της Βουλής. Παρέχει αυτή τη δυνατότητα ούτως ή άλλως η κοινοβουλευτική διαδικασία. Ελεύθερα μπορεί να μιλάει ο καθένας εδώ, να λέει ό,τι θέλει, εντός εκτός νομοσχεδίου, εντός εκτός θέματος και ενδεχομένως και να τρολάρει. Λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά δυστυχώς έχει γίνει ο μοναδικός τρόπος για να γίνεται κατανοητή μια συζήτηση μέσα στο Κοινοβούλιο που αφορά τα συμφέροντα των πολιτών και τα δικαιώματα των πολιτών και εκτός του Κοινοβουλίου, αν δεν περάσει από αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό είναι αυτοϋπονομευτικό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και το καταγγέλλω συνειδητά. Θέλετε να χωρίσετε το εφετείο στα δύο. Θα σας έλεγα ότι είναι θετική η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστών και των εισαγγελέων και η κάλυψη των κενών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει επανειλημμένως ζητήσει την αύξηση όχι μόνο των εισαγγελέων και των δικαστών, αλλά ολόκληρου εκείνου του προσωπικού και όλων, την εξασφάλιση όλων εκείνων των μέσων τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μη εκμετάλλευση ακόμα και των ανθρωπίνων δυνατοτήτων των εργαζομένων στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή μέχρι της εξαντλήσεως. Όμως η σκοπιμότητα ίδρυσης χωριστού ποινικού τμήματος, εμείς είμαστε εναντίον γενικώς της εξειδίκευσης των δικαστηρίων σε αυτό το επίπεδο. Πρώτα απ' όλα στερούν τους δικαστές από την εποπτική, κοινωνική, επαγγελματική και δικανική γνώση των τεκτενωμένων. Η εξειδίκευση στη δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τον τρόπο με τον οποίο εκ των υστέρων μπορεί να αποδειχθεί ότι μπορεί να παρέμβει η πολιτεία. Και επομένως δεν είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε στο επίπεδο μιας τροπολογίας. Και τόσο εύκολα και τόσο απλά. Στο άρθρο 2 της τροπολογίας, προσέξτε τώρα, μιλάμε για μια τροπολογία η οποία έχει άρθρα. Δηλαδή καθίσταται στην πραγματικότητα ένα νομοσχέδιο από μόνο του. Ρυθμίζεται ζητήματα λειτουργίας του γραφείου του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, καθώς και των αποδοχών και της υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων σε θετική για αυτούς κατεύθυνση. Αν ήταν νομοσχέδιο, θα σας έλεγα ναι στο άρθρο. Δεν μπορώ να σας το πω όμως από την ώρα που φέρνετε μια τροπολογία εδώ τέτοια. Εδώ έχετε στο άρθρο 3 κάνει κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβει και ο ελληνικός λαός και οι συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Τι συμβαίνει. Φαίνεται μία διάταξη, η οποία υπήρχε στον παλαιότερο και είναι διάταξη σκοπιμότητας και τη φαίνεται μέσα στην τροπολογία. Στον προηγούμενο κώδικα δικηγόρων υπήρχε, με τον καινούριο κώδικα καταργήθηκε και τώρα με μία τροπολογία επανέρχεται. Φάγαμε ατελείωτες ώρες εδώ να συζητάμε στον κώδικα. Τον κώδικα. Και έρχεστε και το φαίνεται στην πραγματικότητα. Είναι η ρύθιση που είναι φανερά κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντα των τραπεζών. Και τη φέρνετε κατά παρέκκληση της Γενικής Αρχής να πληρώνει ο διάδικος που χάνει τα έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου και του διαδίκου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση, δηλαδή στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων μιλάμε για δανειολήπτες και τράπεζες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φέρετε λοιπόν μια γενική για να δείτε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Σε αυτή τη διάταξη, στην πραγματικότητα, αυτοί που θα διευκολυνθούν και θα το πληρώνουν χάσει κερδίσει ο διάδικος, θα είναι ο διάδικος και θα γλιτώνουν οι τράπεζες λεφτά. Δηλαδή, θα επιδικαστούν.
δικάζεται. Ακόμα και αν γίνει δεκτή αίτηση σε βάρος του ετούντος, του δανειολήπτη, μεταφράζω εγώ. Αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια τι συμβαίνει? Είναι δανειολήπτης εναντίον τραπεζών. Κάνουν αίτηση αναστολής και αναβολής εκτέλεσης των χρεών τους. Αυτή είναι η πλειονότητα στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή. Και έρχεστε και μου λέτε και να γίνει δεκτή αίτηση και να κερδίσει και να μην κερδίσει, τι θα πληρώνει? Ποιος? Ο δανειολήπτης δεν έχει να πληρώσει την τράπεζα. Τι μου το φέρετε σε τροπολογία? Δεν μου το φέρετε σε ένα νομοσχέδιο? Να ανοίξουμε μια συζήτηση να δούμε. Και σε επίπεδο δικηγορικής ύλης και σε επίπεδο εξόδων πολιτών. Φέρετε στο άρθρο 4 της τροπολογίας το ρημοτομικό σχέδιο της Αθήνας. Ήθελα να σας ρωτήσω. Πιστέψτε με και τι χάνει να είμαι και αμέσως ή αμέσως γνώστης λίγο πολεοδομικών σχεδίων και μπορώ να τα δω. Μας δώστε και ένα σχέδιο θολό. Να κρίνω εγώ τώρα ότι θα κάνετε ένα δικαστήριο. Ο οποίος έχει πάει στα δικαστήρια ξέρει. Τα ασφαλιστικά τμήματα τα έχετε σε δύο προκάτ. Λες και ήταν σεισμόπληκτη περιοχή. Τα έχετε σε δύο προκάτ πίσω. Θέλετε να πάρετε τώρα και το πολιτιστικό κέντρο. Θέλετε να πάρετε και το γήπεδο του μπάσκετ. Για να καλύψετε πραγματικές ανάγκες. Γιατί πρέπει να κάνετε αυτή την επέκταση? Θα πάρετε και τη σχολή Αμήνης, τη σχολή πολέμου? Θα το πάρετε και αυτό το κτίριο και από την άλλη πλευρά? Και γιατί θα το κάνετε με μία τροπολογία αυτό το πράγμα? Γιατί θα το φέρετε με μία τροπολογία? Αστεία υπόθεση είναι αυτή. Παλιά λέγαμε, άμα κλείνει ένα σχολείο και ανοίγει μια φυλακή. Τώρα θα κλείνει ένα πολιτιστικό κέντρο και ένα γήπεδο και θα ανοίγει ένα δικαστήριο. Ή να πληρωθεί το ριδάνι υπό ποιον προφητών. Υπό ποιον προφητών. Έχουμε ανάγκες, ναι. Είναι κολλημένη δικαιοσύνη, ναι. Γιατί είναι? Γιατί είναι δικομανείς οι Έλληνες? Γιατί στα τρολαρίσματα πολιτικών θέσεων ακούγονται απίστευτα πράγματα. Ότι για να συνέλθουμε, για να καθαριστούμε, πρέπει να επαναφέρουμε τη θανατική ποινή μέχρι να καταρτιστήσουμε υπερβολικά ακριβή την ελληνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε όλα δι' ένα μαγικό τρόπο, βάσει μπόνους μάλλους, λες και πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία, να καθαρίσουμε τον τόπο. Από ποιους από εμάς? Μην δίνετε λαβή σε τέτοια ανοίγματα τέτοιων συζητήσεων. Γιατί όταν έρχονται πολύ σοβαρά ζητήματα με τη μορφή τροπολογιών και αλλαλούμ ιδεολογικού και πρακτικού από το ρημοτομικό στην ασφαλιστική και μισθοδοτική βελτίωση των υπαλλήλων, στη λειτουργία του ποινικού τμήματος σε σχέση με το πολιτικό τμήμα, στη συρρήκνωση του χρόνου εκπαίδευσης των δικαστών, όλα αυτά σε μία τροπολογία, σε ένα νομοσχέδιο που είναι ως ενσωμάτωση δύο οδηγιών, οι οποίες αυτές δύο οδηγίες έρχονται με καθυστέρηση 14-15 ετών και είναι και προσαρμοσμένες στις εξελίξεις, στις εξαιρετικά αρνητικές πολιτικές σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό γίγνεσθε και ειδικά περί την είσοδο μεταναστών, αλλοδόξων, αλλοθρήσκων, αλλοχρώμων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθορισμό της πολιτικής αυτή τη στιγμή, με εξαθλειωμένους τους κατοίκους της Ευρώπης σε τεράστιο αριθμό Ευρωπαίων κατοίκων, στο επίπεδο των μεταναστών, στην ίδια τους τη χώρα, τι να σας πω, πώς να τοποθετηθεί κάποιος σοβαρά? Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Καθίσταται σχεδόν απίθανο. Απορρίπτουμε και βεβαίως την τροπολογία. Και μαζί με αυτήν απορρίπτουμε και πέντε πράγματα που μπορεί να ήταν καλά και να μπορούσαμε να τα έχουμε συζητήσει και να μην τα απορρίψουμε. Παραγνωρίζει κανένας το πώς έχουν λειτουργήσει τόσα χρόνια τα δικαστήρια ή πώς μπορεί να λειτουργούν αυτή τη στιγμή? Και τι συνεπάγεται η πληθώρα και τι συνεπάγεται η καθυστέρηση? Ήμουν εδώ στη Βουλή, είμαι εδώ στη Βουλή και έχω αναλάβει νομοσχέδια τα οποία τιμωρούσαν τους δικαστές αν καθυστερούσαν να εκδώσουν απόφαση. Εδώ, έχει περάσει νόμος. Τον έχετε φέρει. Η ελληνική πολιτεία με τα πολιτευτικά έχει φέρει άπειρα τέτοια. Τιμωρούσε το δικαστή αν δεν έβγαζε την απόφαση. Δηλαδή, πια προσέξτε τώρα, είναι σαν να μου λέτε ότι θα τιμωρήσετε τον πιλότο αν δεν δεχτεί να κάνει 48 ώρες συνεχή πτήση. Θα τον τιμωρήσετε τον πιλότο, δεν χρειάζεται να τον τιμωρήσετε, θα πέσει το αεροπλάνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τιμωρούσατε αύριο το πρωί τον οδηγό σχολικού λεωφορείου αν δεν έκανε υπερορίες και να τα βγάλει πέρα από την πληθώρα των παιδιών, των δρομολογίων και τη συρρήκνωση των μισθολογίων, τη συρρήκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων, αν οδηγούσε 72 ώρες συνέχεια. Χρειάζεται να βγάλετε νόμο να τον τιμωρήσετε. Θα έρθει η ζωή και θα μετράμε πτώματα. Για ποιο φυσικό δικαστή μιλάμε? Για να λειτουργήσει ο φυσικός δικαστής, χρειάζεται και φυσικές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος. Του λειτουργήματος. Θέλετε να το κοσμήσετε όσο θέλετε. Όταν το κοσμείτε με επίθετα ένα λειτουργήμα ή ένα επάγγελμα
ή αλλάζοντάς του τη φύση, την λεξιλογική με την οποία το προσεγγίζετε. Και η πραγματικότητα έρχεται και σας διαψεύδει από την παροχή των συνθήκων εργασίας. Θα καταλήξετε από το να μην δέχεστε το εργατικό ατύχημα και στο τέλος θα δέχεστε και το δικαστικό ατύχημα. Στο νομοσχέδιο τώρα αυτό καθ' αυτό. Πάτε να ενοποιήσετε, υπάρχει μια τάση στην Ευρώπη να ενοποιηθεί συνολικά το ποινικό δίκαιο. Θα επαναγνωρίσει κάποιος το δικαίωμα ενός αλόγλωσσου να έχει μετάφραση. Έλληνος. Δηλαδή τα αυτονόητα. Άμα πάμε στις λεπτομέρειες, έχουν υπηρεσίες στα ελληνικά δικαστήρια, το λέμε, δεν έχουν κτίριο. Πάνε να πάρουν το γυμναστήριο των παιδιών για να αποκτήσουν κτίριο. Υπάρχει υπηρεσία στην ελληνική δικαιοσύνη, καταλόγου μεταφραστών, όλων των γνωστών και μη γλωσσών. Με πιστοποιήσεις, με εχέγγυα, με περιγραφή, με όρκους δεδομένους που πρέπει να δίνουν για να εξασφαλίζουν δίκαιοι δίκαιοι. Να μπορεί να πάει και ο δικαστής. Να πάει. Προσέξτε, η επέκταση των δικαιωμάτων του κατηγορημένου στη μετάφραση, στη διερμηνία, στη λήψη και μετάφραση, στα κόστη των ουσιωδών εγγράφων. Είναι καλό πράγμα και του υπόπτου. Με ποιες μεθόδους και μπέστε. Είπε ο κύριος Πανούσης, είπε, ο συνάδελφος είπε πριν από λίγο μία σειρά από την πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι θλιβερή. Σας λέγω ειλικρινά, σε ποινική δίκη προπολών ετών και δεν άλλαξε τίποτα προ 30 ετίας. Ως δικηγόρος, ποινική δίκη, άγρια ποινική δίκη στο Γήθιο. Επιστράτευσα και έγινε δεκτή τη μητέρα μου να κάνει μετάφραση. Και δεν υπήρχε. Η μάνα μου είναι στον τάφο, τα δικαιώματα είναι στον τάφο και η υπόθεση είναι στον τάφο και η δικαιοσύνη είναι στον τάφο. Και έγινε και δεκτό, παλάμη σε Ευαγγέλιο επί τόπου. Αυτά είναι οι πράγματα. Δηλαδή, τα έχει ζήσει πριν από 20, πριν από 30, πριν από 40 χρόνια. Και ερχόμαστε σήμερα ενσωματώνοντας μία διαδικασία που έχει εξαιρετικά θετικές προοπτικές μέσα. Γι' αυτό θα μείνω στο πολιτικό κομμάτι. Δεν θα μείνω αναλυτικά, σας τα έχω πει. ΦΕΦ. Το 12 και το κόστος, στο 6 με υποχρεώνουν να καταψηφίζω το σύνολο του νόμου. Στο 12 έχετε, είτε σας αρέσει είτε όχι, συρρήκνωση των δικαιωμάτων. Και την έχετε γιατί είναι δυστυχώς ευρωπαϊκή οδηγία. Έχετε δει πώς λειτουργούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες, ας πούμε, στην Ελβετία, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Εκεί μιλάτε όμως ένα νομικό καθεστώς που επιτρέπεται 2 χρόνια η κράτηση χωρίς καν δικηγόρο και χωρίς αιτιολόγηση. Μιλάτε για άλλα ποινικά συστήματα. Μιλάτε για άλλη ποινική διαδικασία και κουλτούρα. Και ανοίξαμε ζητήματα και διωγγώνουμε ζητήματα τα οποία περνάνε σαν οριζόντιο μαχαίρι από πάνω ισοπεδώνοντας θύτες και θύματα. Είναι πολύ επικίνδυνο το 12, διότι όταν θα έρθει η ώρα της πραγματικής ουσιαστικής εφαρμογής του σε μια Ευρώπη η οποία ασφικτιά από την κυρίαρχη πολιτική, ασφικτιά από τη φτώχεια και διαλέγει ως θύματα στην πραγματικότητα και τρόπο αντιμετώπισης τους και ως υπόπτους και ως υπόπτων και ως κατηγορουμένων τους μετανάστες, τους απελπισμένους, τους φυγάδες. Θα κλείσω σαν άνθρωπος που ξέρει τη θάλασσα και που ζει και που όλοι καμονόμαστε ότι ζούμε στη θάλασσα στην Ελλάδα. Θα ήθελα να καλέσω συναδέλφους και συναδέλφισσες να κατανοήσετε σαν να ήσασταν από πάνω και να κοιτάτε τη σκηνή. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Φανταστείτε Αφγανό, ο οποίος έχει διασχίσει, έχει πληρώσει λεφτά, έχει γίνει δηλαδή ρες αντικείμενο εξορισμού για να υπερασπιστεί τη ζωή του, βομβαρδισμένος από την περιοχή που φτάνει στα παράλια. Το φορτώνει σε μια βάρκα, δεν έχει δει τη θάλασσα. Δεν έχει δει τη θάλασσα, δεν ξέρει τι είναι θάλασσα. Ένας Αφγανός μετανάστης. Μπαίνει σαν το κρέας σε ένα βρακάκι, από το οποίο κάποιος προσπορίζεται όφελος και χρήματα. Ο δουλέμπορας, ο σύγχρονος δούλος και διακινητής ανθρώπων σήμερα, που είναι επάγγελμα στην πραγματικότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμέσως πλην σαφώς αναγνωρισμένο από την ώρα που έχεις γραφεία νοικιάσεως εργαζομένων και μαζικής μετακίνησης.
πασχαντική ακρίβεια. Για αυτή την Ευρώπη μιλάμε. Και για την εξέλιξη μιλάμε. Φανταστείτε τον να είναι τρομοκρατημένος σε νερό με τρικυμία. Εκτός και αν δεν έχετε μπει σε βάρκα ποτέ στη ζωή σας, ούτε σε πλοίο. Να ακούει σε άλλη γλώσσα ουρλιαχτά, τα οποία μπορεί να είναι από απειλές ως οδηγίες. Από οδηγίες ως απειλές. Πλήρως ακατανόητες, μέσα στον τρόμο της ζωής του, να μπατάρει η βάρκα, να γέρνει η βάρκα έτσι και κουνηθούν όλοι και βουτυχτούν στο νερό. Και αυτό μετά να προσπαθείτε να το μεταφράσετε σε πολιτική ευρωπαϊκή. Απόκρουσης. Σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Απόκρουσης πολιτών. Απόκρουσης εισβολέων που μπαίνουν μέσα στη χώρα. Διαδικασίας. Και να ανοίγετε μια συζήτηση όπου έχετε φέρει στη Frontex, λέω τώρα, για να μιλήσω για το δράμα των συνόρων όπως το συζητάμε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Επιτροπή Προσφύγων, Λιθουανό πιλότο ελικοπτέρου. Ποιος δεν ξέρει, όχι την Αιγαίο. Δηλαδή, αν μπορείτε να συγκρίνετε την εμπειρία του στις εκεί θάλασσες με τις εδώ θάλασσες, να ελέγξει διακαταβολής χρημάτων Ευρωπαίων πολιτών θεσμικά την είσοδο. Και μετά, αφού μπουν όλοι αυτοί εδώ και γίνουν αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι ή υποπτοί κατηγορούμενοι, από ποια καθεστώτα έρχονται που θα μου πείτε ότι θα εξασφαλίσετε δίκαιη δίκη και θα μπορεί να είναι και προφορικό και να μην είναι ουσιώδες το έγγραφο και να μην ξέρει ποιος τον κατήγγειλε και να είναι ο πολιτικός του αντίπαλος στη Συρία και ο πολιτικός του αντίπαλος στην Τινησία και ο πολιτικός του αντίπαλος στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στην οποία παρεμβαίνει ανθρωπιστικά σήμερα αυτές τις μέρες. Αφού θέλετε να λέω και εγώ πράγματα που σχετίζονται αμέσως ή αμέσως με αυτή την πολιτική και με αυτή τη διαδικασία, πώς κατασκευάζονται οι ύποπτοι? Δεν μπορεί να οι αρχές να κατασκευάσουν υπόπτους και να κρυφτούν πίσω από τον εθνικό λόγο. Και θα είναι εθνικός ο λόγος, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θα είναι εθνικός ο λόγος, θα είναι ευρωπαϊκός ο λόγος. Γιατί όταν μιλάτε για ευρωπαϊκά σύνορα, πώς θα μου διευκρινίσετε εμένα τον εθνικό λόγο κατακράτησης εγγράφων και χαρακτηριζομένων αυτών των εγγράφων, των οποίων δεν πρέπει να λάβει γνώση ο κατηγορούμενος διότι διακυβεύεται η ζωή κάποιου άλλου. Παρακαλώ, τελειώνω, κύριε. Λοιπόν, με τα πλείστης όσης λείπεις για τα θετικά που περιέχει, σας δηλώνω ότι θα το καταψηφίσω πανηγυρικά, διότι πολύ φοβούμαι ότι θα έρθουμε στην εφαρμογή αυτών που σήμερα μοιάζουν να είναι τα λιγότερα σε αριθμό αρνητικά, όταν θα έρθει η ώρα της εφαρμογής της πραγματικότητας, δεν μπορεί εμείς να άδομεν των οικειών ημών εμπιπραμένων και σας αφήνω να διαλέξετε είτε το Ι είτε το Ι στο ημών.